Από τη δεκαετία του 1960 άρχισαν να συσσωρεύονται στην περιοχή του Θριάσιου βιομηχανίες υψηλής επικινδυνότητας. Δηληστήρια, ναυπηγεία, χαλιβοργίες, τσιμεντάδικα, χημικές βιομηχανίες. Με τεράστιες εγκαταστάσεις η μία δίπλα στην άλλη, όπως παραδείγματος χάρη Πυρκάλ και Πετρόλα. Και ακόμα εκατοντάδες μικρότερες επιχειρήσεις μεταλλουργικές, χημικές και κάθε άλλου είδους, οι οποίες επεξεργάζονται εξίσου επικίνδυνες και έφλεκτες χημικές ουσίες. Χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καμιά οριοθέτηση, άρχισαν να ξεφυτρώνουν επιχειρήσεις στα όρια των οικισμών. Στην πορεία μεταφέρθηκε η χωματερή, ολοκληρώνοντας το έγκλημα σε βάρος της περιοχής του Θριάσου. Δημιουργήθηκε έτσι ένα εκρηκτικό μείγμα ρήπανσης στον αέρα, στον υδροφόρο ορίζοντα και στη θάλασσα. Κυβερνώντες και βιομήχανοι έφτιαξαν την πίσω αυλή της Αττικής χωρίς να παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των χιλιάδων εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής. Κανένα μέτρο δεν παίρνεται για να σταματήσουν να ρηπαίνουν το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα. Τα δηληστήρια και οι χημικές βιομηχανίες, οι χωματηροί, που αντί να κλείσει επεκτείνεται. Όλοι γνωρίζουν, Δήμη, Περιφέρεια, Υπουργεία, οι οποίοι έχουν στα σιρτάρια για τις εκθέσεις που μιλάνε για αύξηση κατά 30% των καρκινογενέσεων στην περιοχή μας. Για τα ζητήματα αυτά εμείς οι παλιότεροι εργαζόμενοι θυμόμαστε, και καλό είναι να το μάθουν και οι νεότεροι, ότι ο λαός της Ελευσίνας με προστάρει τη Δημοτική Αρχή, που τότε στην πλειοψηφία της ήταν οι κομμουνιστές, έκαναν σημαντικούς αγώνες για να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη μέχρι τότε ανεξέλεκτη λειτουργία των επιχειρήσεων. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ανάγκασαν τους βιομήχανους να πάρουν μέτρα μείωσης της ρήπανσης, όπως Πετρόλα, Τιτάν, Χαλιβουργή και άλλοι. Και ποιος από τους παλιούς δεν θυμάται τη δυσοσμία από τη λειτουργία του πυρηνιουργίου του Κουραμάνη, που κάτω από την πίεση των αγόρων του λαού της Ελευσίνας έκλεισε. Φίλες και φίλοι, συντρόφες και σύντροφοι, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι σήμερα αποτύχει αποφύγαμε ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης. Αρκεί να θυμηθούμε ορισμένα γεγονότα. Στις αρχές Οκτώβρη του 1980, μια ισχυρή έκρηξη σε ξηραντήρι RDX, πρόκειται για μια ισχυρή εκρηκτική ύλη, μόλις 150 μέτρα από το δηληστήριο της Πετρόλα, το κτίριο εξαϊλώθηκε, δημιουργήθηκε ένας κρατήρας 2 μέτρων βάθους και έσπασαν τζάμια και βιτρίνες στα καταστήματα της Ελευσίνας. Το Σεπτέμβριο του 1992, μεγάλη έκρηξη και πυρκαγιά στην Πετρόλα, με 14 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, μόλις 100 μέτρα από τα παραγωγικά τμήματα και αποθήκες ετοίμων προϊόντων της Πυρκάλ. Αύγουστος 1994, έκρηξη σε κτίριο παραγωγής βομβιδίων και βομβιδιοφόρων βλημάτων της Πυρκάλ, με 3 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, λιγότερο από 100 μέτρα από τις εγκαταστάσεις Πετρόλα. Να γιατί λέμε αποτύχει, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Τι θα γινόταν εάν σε μία από αυτές τις εκρήξεις γινόταν, είχαμε αλυσιδωτές εκρήξεις σε Πυρκάλ και Πετρόλα. Να γιατί λέμε ότι αποτύχει, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Εμείς που δουλέψαμε αρκετά χρόνια σε αυτές τις επιχειρήσεις και είμαστε αυτόπτες μάρτυρες των ατυχημάτων που προανέφερα. Πού πήγε τώρα? Τέλος πάντων. Είναι και ο αέρας. Μάλιστα. Των ατυχημάτων που προανέφερα, δεν μπορούμε να ζούμε συνέχεια εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, με το φόβο. Απαιτούμε να παρθούν άμεσα μέτρα για αποφυγή ενός τέτοιου μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος και θα αγωνιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση.